Ευχαριστούμε πολύ το kbusiness.gr, εσάς κυρία Λεπίδου, που μας δίνει την ευκαιρία να εκφράσουμε και εμείς τις απόψεις μας. Όλα αυτά που ακούστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές, για μένα είναι ένα πολύ ωραίο παραμυθάκι. Δυστυχώς το λέω έτσι, αλλά δεν ευελπιστώ πάνω στον αγροτικό τομέα σήμερα. Και γιατί το λέω αυτό? Αρχικά να συστηθώ. Λέγομαι Βογιατζής Ηλιανός, είμαι από τα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης. Είμαι δέκατης γενεάς κτηνοτρόφος, αποδεδειγμένα. Έχω 900 γιδοπρόβατα ελληνικής φυλής. Ακούει κανείς? Ελληνικής φυλής. Και έχω και 300 στρέμματα στην κατοχή μου που καλλιεργώ, τα οποία είναι κτηνοτροφικά φυτά, φυτά αρχαία ελληνικά. Θα σας πω κάτι που λέει και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης. Η Ελλάδα σήμερα έχει τρία συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι το κλίμα, είναι η μεγάλη βιοποικιλότητα που έχουμε και τρίτο, ο ελληνικός μας πολιτισμός. Λοιπόν, το κλίμα, ξέρετε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη, σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάση με τον πληθυσμό μας, τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Το είπα σωστά? Λοιπόν, η βιοποικιλότητα. Είμαστε δεύτερη χώρα στον κόσμο σε βιοποικιλότητα. Και αναρωτιέμαι, ποιος μας βάζει τις ιδέες να πάμε να καλλιεργήσουμε φυτά από την Κίνα 2.000 και 3.000 χιλιόμετρα μακριά από την θάλασσα στην Ελλάδα μας? Λοιπόν, και τρίτο, πολιτισμό μας. Συγκινούμε με τον πολιτισμό γιατί πραγματικά υπήρξα 10 χρόνια σε κάποιο χορευτικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον χορευτικό όμιλο. Και λέω, είναι δυνατόν ο δεύτερος αρχαιότερος πολιτισμός στον κόσμο να τραβάει αυτά που τραβάει σήμερα η ελληνική πραγματικότητα και οι Έλληνες παραγωγοί? Λέμε ότι οι δύο στους τρεις νέοι των πόλεων θέλουν να γυρίσουν στα χωριά και να κάνουν καλλιέργειες και να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα. Το ποσοστό των γονιών που θέλουν να έρθουν, να γυρίσουν τα παιδιά τους στο χωριό, στην αγροτική κοινωνία, είναι το 69,9%. Ξέρετε τι είναι το πρώτο που ρωτάνε? Το πρώτο που ρωτάνε σε εμάς τους νέους αγρότες, τουλάχιστον σε αυτοί που μπορούμε να είμαστε οργανωμένοι, στο επίπεδο που είμαστε οργανωμένοι, ρωτάνε τι επιδότηση θα πάρουμε. Έχουμε ρίξει τον νέο κόσμο στην λάθος μεριά που πρέπει να απασχοληθεί στο μέλλον του. Το μέλλον των αγροτών σήμερα είναι να μπορέσει με τα πόδια του να πατήσει στο παρόν και να συνεχίσει στο παρελθόν, στο μέλλον με δυνατές βάσεις. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να συζητάμε για επιδοτήσεις όταν ξέρουμε ότι οι επιδοτήσεις είναι ένα εργαλείο για τους αγρότες, ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να εξυγχρονίσουμε τις ήδη αγροτικές εγκαταστάσεις και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν και έχουν όρεξη και οξυδέρκεια και όρεξη για δουλειά πάνω στον αγροτικό τομέα, να έρθουν να βοηθηθούν μέσα από προγράμματα τα οποία θα είναι συγκεκριμένα, θα είναι στοχοποιημένα. Λοιπόν, δεν λέτε λοιπόν όχι, λέτε ναι, ασχοληθούν από κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Να ασχοληθούν κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, να έρθουν να ρωτήσουν εμάς που έχουμε φάει
όλη αυτήν, όλο αυτό το παραμύθι των νέων καλλιεργειών, των υποσχόμενων νέων καλλιεργειών στην πλάτη μας, να έρθουν να μας ρωτήσουν πρώτα, γιατί είναι τεράστιο το κόστος εγκατάστασης. Θα σας πω εγώ ένα στοιχείο. Για να στήσει σήμερα ένας μια κτηνοτροφική μονάδα που θα είναι βιώσιμη, ξέρετε πόσα χρήματα χρειάζονται? Μια βιώσιμη κτηνοτροφική μονάδα με 300 πρόβατα ή 300 έγγες σήμερα χρειάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ, από το μηδέν, 500.000 ευρώ. Και σας ρωτώ, ποιος από εδώ μέσα έχει 500.000 ευρώ να ρίξει και να πάει να γίνει τσομπάνης? Ένας να μου σηκώσει το χέρι και να μου πει εγώ θα το κάνω. Και θα έρθω εγώ να τον βοηθήσω. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Το οικογενειακό εισόδημα σήμερα των αγροτών, και δεν ξέρω αν είναι κανένας του Υπουργείου Οικονομικών εδώ μέσα για να τα ακούσει, το οικογενειακό εισόδημα των αγροτών σήμερα, ακούστε το, είναι 12.000 ευρώ με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και πάνε πάλι να φορολογήσουν τον αγρότη. Λοιπόν, δυστυχώς μου δίνετε αυτό το βήμα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εκφραστεί άλλος αγρότης εδώ μέσα. Είμαι ο μοναδικός, αφήστε με. Λοιπόν, θα σας πω τις εμπειρίες μου. Θα σας πω τις εμπειρίες μου από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές με προσκλήσεις των ευρωβουλευτών. Έχουμε την τιμή να γνωρίζουμε δύο ευρωβουλευτές πολύ δραστήριους πάνω στον αγροτικό τομέα. Ο ένας είναι ο κύριος Παπαστάμπλος, που του ευχόμαστε και καλή ανάρρωση, και ο άλλος είναι ο κύριος Δανέλης. Μας έχουν καλέσει κατά καιρούς στην περιοχή του Βελγίου, στην περιοχή της Φλάνδρας. Έχουμε επισκεφτεί ένα δημοπρατήριο και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Οι κτηνοτροφικές μονάδες εκεί διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσα από το στάβλο. Στην Ελλάδα ακόμη, και όχι μόνο εκεί, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Βουλγαρία, τα έχω γραμμένα, στην Ιταλία, τα έχουμε δει. Στην Ελλάδα όμως, οι τρικλοποδίες του συστήματος και των δημοσίων υπαλλήλων, των κακόβουλων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν ξέρω πού αποσκοπούν, δεν αφήνουν να εξελιχθεί το Dvende Direct, καλά το λέω Δημητρό, το Dvende Direct, και τις αγορές των αγροτών, τα farmers markets, τα λεγόμενα farmers markets, στα οποία μέρος της παραγωγής, όχι όλη την παραγωγή, μέρος της παραγωγής οι αγρότες εκεί τα διαθέτουν στο στάβλο τους, έτσι ώστε να έχουν ρευστότητα και να μπορούν να κινήσουν την οικονομία του σπιτιού τους και τη δικιά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτω ακόμα ένα λεπτό, δεν αργώ. Ένα λεπτάκι. Θα το κλείσω αμέσως. Η κυρία Σαρή που περιμένει με υπομονή. Λοιπόν, και αυτό θα είναι το μήνυμά μας. Η αγροτική παραγωγή σε συνδυασμό με τον τουρισμό, κάτω από κανόνες τους οποίους θα τους ορίσουμε μαζί, και ιδέες που θα μπορέσουν, καινοτόμες ιδέες, οι οποίοι θα μπορέσουν να γίνουν οι καπετάνοι που θα δείξουν στη χώρα μας το δρόμο της εξόδου από την οικονομική, κοινωνική, ιδεολογική και πολιτισμική μας κρίση. Ευχαριστώ πολύ.